Πρόεδρε, μια χρονιά φεύγει, μια καινούργια ξεκινά και σηματοδοτεί νέα πράγματα. Κάντε μας έτσι ένα μικρό απολογισμό για εσάς, για την κοινότητα της Κεφάλου και τι περιμένετε για το 2024 πλέον ως Δημοτικός Σύμβουλος. Μια καινούργια χρονιά έρχεται, φεύγει μια άλλη χρονιά και μαζί της παίρνει και έναν θεσμικό ρόλο από πάνω μου και ξεκινάει μια καινούργια δημοτική περίοδος με έναν άλλο ρόλο που με βρίσκει για μένα ως Δημοτικός Σύμβουλο πλέον. Δεν θα μπορέσω να πω ευχάριστα πράγματα για τη χρονιά που πέρασε. Δυστυχώς ήταν άλλη μια χρονιά όπου το χωριό μας έμεινε στην ίδια στασιμότητα όπως τα τελευταία 4,5 χρόνια. Ελπίζω και εύχομαι η νέα πενταετία που ξεκινάει, η καινούργια δημοτική περίοδος, να μας αφυπνίσει και να δώσει περισσότερα στο χωριό μας που πραγματικά τα χρειάζεται. Αυτή είναι η ευχή που θα δώσω για το 2024 και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Εμείς θα είμαστε εδώ, εννοείται, θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα ασκούμε κάθε πίεση που μπορούμε με το θεσμικό μας ρόλο, ώστε πραγματικά να ξεκινήσουν να γίνονται πράγματα στο χωριό της Κεφάλου που πραγματικά τα έχει ανάγκη. Το 2024 θα είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ένα διαφορετικό, με ένα νέο αρχηγό υπεύθυνο της παράταξής σας. Τι σημαίνει για εσάς αυτός, ένας εκπρόσωπος μιας νεότερης γενιάς που και αυτό σηματοδοτεί μια νέα πορεία ίσως? Σίγουρα η αλλαγή του επικεφαλής της παράταξής μας σηματοδοτεί μια νέα αρχή, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Χωρίς όμως να ξεχνάμε και να τιμούμε τον επικεφαλής μας μέχρι πρότινος τον Γιώργο τον Κυρίτση, ο οποίος πραγματικά πάνω από 20 χρόνια έχει προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει προσφέρει τόσο στο Δήμο της ΚΟ στην αρχή, αλλά και σε όλο τον Δήμο ΚΟ μετέπειτα, τον ενιαίο Δήμο ΚΟ. Οπότε σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στην παράταξή μας, ο οποίος σίγουρα θα είναι πάντοτε δίπλα μας και θα μας καθοδηγεί. Όμως πλέον έχουμε επικεφαλής τον Ηλία το Σιφάκη, ο οποίος βγήκε ομόφωνα έπειτα από απόφαση των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων της νέας δημοτικής περίοδου και πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα σηματοδοτήσει κάτι διαφορετικό και για την παράταξή μας, αλλά ευελπιστούμε και για όλη την πορεία των συνελεύσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα με την νέα χρονιά έχετε έτσι μια χάραξη, μια στόχευση για το τι θα κάνει η δύναμη αλλαγής για το 2024 με όλα αυτά τα νέα δεδομένα? Σίγουρα αλλάζουν πάρα πολλά. Στο αυτοδιοικητικό κομμάτι βλέπουμε να έχει έρθει με την καινούργια νομοθεσία να έχουν έρθει αρκετές αλλαγές, όπως είναι η κατάργηση αρκετών νομικών προσώπων, οι οποίες σίγουρα θα σηματοδοτήσουν μια διαφορετική πορεία για το Δήμο μας αλλά και για όλους τους Δήμους. Τα πράγματα μπορώ να σας πω ότι βλέποντάς τα σίγουρα δυσκολεύουν και γι' αυτό θα χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όλους όσους εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και σίγουρα και εμείς πρέπει να παίξουμε τον απαραίτητο ρόλο και να έχουμε τον απαραίτητο λόγο ώστε να μπορούν τα πράγματα να βαίνουν καλώς και να είμαστε εκεί σε κάθε βήμα της Δημοτικής Αρχής. Υπάρχει το ενδεχόμενο ίσως να αλλάχτεί και το όνομα της παράταξης από δύναμη αλλαγής να γίνει κάτι άλλο? Όσον αφορά το λόγο αλλά και το όνομα, είναι πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Για αρχή μας ενδιαφέρει η οργάνωση της παράταξης, καθότι δεν σας κρύβω ότι δεν είναι εύκολο αυτό το μεταβατικό στάδιο. Είμαστε όλοι δίπλα στον ήλιο. Είναι ένα restart, να το πούμε έτσι? Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είμαστε όλοι δίπλα στον Ηλία το Σιφάκη και θα είμαστε εκεί σε κάθε του βήμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας ρόλος αρκετά δύσκολος, ο οποίος χρειάζεται χρόνο και θέληση και όρεξη. Έχουμε κάνει ήδη τις πρώτες συνεδριάσεις ως δημοτική ομάδα. Είμαστε έτοιμοι για τη πρώτη υποχρεωτική συνεδρίαση που ορίζει η νομοθεσία 2 του Γενάρη, ώστε να γίνουν οι αρχαιρεσίες, να εκλεγεί το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία πλέον θα είναι το όργανο που θα ελέγχει το Δήμο. Καταργείται η Οικονομική Επιτροπή, καταργείται η Ποιότητα Ζωής, θα υπάρχει η Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε ήδη αποφασίσει ποια θα είναι τα κύρια μέλη και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. Οπότε είμαστε καθόλου έτοιμοι για το επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα σηματοδοτήσει την αρχή της καινούργιας δημοτικής περίοδου.